Βγαίνω να σας μιλήσω για το πρόστιμο που έφαγε η Love & Rose αξίας 300.000 ευρώ και για να σας πω άλλον ένα λόγο που λογικά μ' αγαπάτε και δεν έχει η αγάπη σας κλονιστεί με αυτά και καλά κάνετε. Γιατί ο λόγος που έφαγα εγώ το πρόστιμο των 300.000 και έχω και το ιστορικό από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι ότι στις 23/8 του 24 παρουσιάζεται το παρακάτω προβαλλόμενο προϊόν, το οποίο ντροπή τους και έσχος είναι το λάδι μαλλιών, το long keratin oil, που εγώ αρνούμαι να το βάλω στην αρχική μου τιμή, που είναι στα 37 ευρώ και το έχω στα 22. Και τους πείραξε το γεγονός ότι για 30 μέρες, σύμφωνα με την καινούργια διάταξη του Υπουργείου και την τιμολογιακή πολιτική, δεν θέλουν να έχουν χαμηλής τιμής όλο το χρόνο τα προϊόντα. Επειδή λοιπόν εγώ το λάδι μαλλιών, το οποίο όχι μόνο το δίνω στο 40%, αλλά το δίνω και δωρεάν σε καρκινοπαθείς και μέσα από την καρδιά μου, τους πείραξε λοιπόν, και να ο λόγος που έφαγα το πρόστιμο, και σας το γράφω εδώ γιατί είναι η επίσημη σελίδα, ότι η τιμή αναφοράς είναι 37 ευρώ και η χαμηλότερη τιμή έπρεπε 30 ημέρες πριν την εφαρμογή της μείωσης της τιμής να είναι στα 20, τιμή στην οποία δεν συμμορφώνεται με το άρθρο. Δηλαδή θέλανε να είναι στην αρχική τιμή, να μην μπορεί να το αγοράσει κανένας με τέτοια κρίση. Και εμένα μου επευλήθη πρόστιμο 300.000 ευρώ για την καλή μου την ψυχή, γιατί ήθελα το λάδι μαλλιών που βγάζεις μαλλιά, ακόμα και οι άνθρωποι που μπορεί να μην μας πούν ότι έχουν καρκίνο, για να το πάρουν ζερό, μηδέν, εντελώς δωρεάν, γιατί εγώ δεν κράτησα παραπάνω την αρχική τιμή. Αυτή λοιπόν, αν είναι κοροϊδία του καταναλωτή, για την άτατα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου, εγώ σας λέω ότι ούτε θα σταματήσω να δίνω δώρο το λάδι μαλλιών, ούτε θα σταματήσω να έχω έκπτωση όλο το χρόνο για να μπορώ να προσφέρω στον κόσμο. Και βεβαίως να ξέρετε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Black Friday όλο αυτό, αλλά το ανήρτησαν σήμερα, γιατί πάρα πολλοί ανταγωνιστές, τους οποίους τους ξέρω και αισθάνομαι και διαισθάνομαι, αλλά και μου τους έχουν πει ποιοι είναι, χτυπάνε συνέχεια τη Love & Rose. Ένα πράγμα όμως, σίγουρα τα μαγαζιά μας που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο και που έχουν ουρές σήμερα την Black Friday και δόξα τω Θεώ όλο το χρόνο, είναι κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Ούτε εγώ ίδια δεν το περίμενα ότι από την κατσαρόλα θα γινότανε. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι εσείς που βλέπετε τις ουρές, αλλά οι ουρές αυτές δεν είναι μόνο τα καλά προϊόντα. Είναι ότι καταλαβαίνουν ότι πάλι την ψυχή μου και ότι τους λατρεύω πραγματικά. Ότι όντως δίνουμε και σε αμέ και σε καρκινοπαθή στο λάδι μαλλιών και ότι κανένα υπουργείο δεν μπορεί εμένα να μου πει και ας φάω πρόστιμο 300.000 ευρώ, ότι θα ανεβάσω το λάδι μαλλιών, γιατί εκεί έξω υπάρχουν οικοκυρές που το έχουν συνηθίσει. Πώς να το κάνουμε? Ο αδερφός μου και πρόεδρος της εταιρείας και ο διευθύνοντας σύμβουλος, ο άλλος μου αδερφός, μου λέει: υποτάξου και βάλ' το για 30 μέρες στα 37 ευρώ. Όχι, δεν το κάνω. Θα το έχω πάντα 40 και 50% για να το αγοράζει ο κόσμος. Αν νομίζετε ότι παραπλανά η Love & Rose με αυτόν τον τρόπο, ελάτε να με βρείτε εδώ στην Αγία Παρασκευή στο γραφείο μου. Εγώ ξεκίνησα από το πάτωμα, ξεκίνησα από το μηδέν και δεν θα σταματήσω ποτέ να έχω χαμηλότερες εκπτώσεις όλο το χρόνο. Σας βόλεψε πάρα πολύ τα δημοσιεύματα να βγουν την Black Friday και να μειώσετε την απήχηση του κόσμου. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι η αγάπη